Δεν συμβαίνει τίποτα με την τηλεόρασή σας. Μην προσπαθήσετε να διορθώσετε την εικόνα. Δεν θα τα καταφέρετε. Εμείς ελέγχουμε τη μετάδοση. Αν θέλουμε, μπορούμε να μεταδώσουμε ερωτική ταινία και να δυναμώσουμε την ένταση ώστε να σας κάνουμε ρεζίλι. Ή να μεταδώσουμε ολομέλεια της Βουλής και να σας ρίξουμε σε κόμμα. Μην προσπαθήσετε να μας βρείτε. Θα σας βρούμε εμείς. Ίσως σας βρήκαμε ήδη. Γιατί πάνω που νομίζατε πως είναι ασφαλές να ανοίξετε την τηλεόραση, το Farce Attack επιστρέφει. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Farce Attack. Είμαι ο Χάρης και δεν θα χαριστώ σε κανέναν. Καταρχάς, θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που τα βάθη της τρολιάς μας για την απίστευτη ανταπόκριση που είχε η πρεμιέρα μας. Σκεφτείτε πόσο απίστευτα ήταν τα νούμερα που όταν τα έδινε ο Χάσικος εθώρε μια δεξιά, μια αριστερά, αν πάντσε πεταχτώ που καμιά γωνιά τζομπο του Farce. Πραγματικά σας ευχαριστούμε και να είσαστε σίγουροι πως θα σας το ανταποδώσουμε. Πώς? Μα φυσικά με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουμε. Με μια φάσαν εις βάρος σας που θα μας επαράγγειλε κάποιος φίλος, γνωστός, συνάδελφος, συγγενής, γείτονας. Αν έχετε έτσι φίλους, sorry. Επίσης, ως εκπομπή θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τα εκατοντάδες μηνύματα που μας στέλνετε. Θέλω να ξέρετε πως σε αντίθεση με τους πολιτικούς εμείς λαμβάνουμε τα υπόψη. Μηνύματα μέσω email, SMS, social media, όπου εκτός από την αγάπη σας μπορείτε να εκφράσετε την επιθυμία σας να φαρσάρουμε κάποιο δικό σας. Anyway, και επειδή την εκπομπή βλέπετε για τις φάρσες τσόι, επειδή είμαι ωραίο παιδί. Ναι, κάπου δαμέ πρέπει να πείτε, εννοείται Λεβέντη μου πως για σένα που το βλέπουμε. Ρε τέλειωνε ρε γόνομα, τα σχολάσουμε ρε γόνομα. Εντάξει ρε πάμε να δούμε τι έχει το σημερινό φάρσο μενού. Δείτε απόψε στο Farce Attack. Την πολυξένη Σάβα να γίνεται άθελά της η χειρότερη διαρρήκτρια ever. Έναν πλυντήριον αυτοκινήτων που ειδικεύεται στο ξέπλυμα θύματος της εκπομπής. Και τον Φίλιππο Κωνσταντίνο να ανακαλύπτει με τρόμο τι είναι αυτό που κάνει το κρέας ενός κροπολίγου ανάρπαστο. Ο Πολυξένης Σάβα, εκτός που ταλαντούχα ηθοποιός, είναι και πάρα πολλά καλό πλάσμα και σπέβδει να βοηθήσει όπου παραστεί ανάγκη. Η Πολυξένη πήγε να βοηθήσει μια κυρία η οποία κλειδώθηκε έξω από το σπίτι της, αλλά πού να φανταστεί πως ήταν να μπλέξει σε μια κατάσταση που σε το καλύτερο της παίξιμων δεν θα μπορούσε να την ξεμπλέξει. Φάρσο λεπτομέρειες παρακαλώ. Με βοηθήσατε. Δεν μου έγινε. Ξέρω, είναι βρίσκω τα κλειδιά μου. Ναι, δεν θέλω να σας βοηθήσω ακριβώς. Ξέρω. Πέρα μου. Σε παρακαλώ, κοίταξε. Ήταν τα μέσα, θα έλεγα, κοίταξε και εσύ αν θέλεις. Έλα τα μέσα, να κοίταξε αν θέλεις. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Να μπούμε στη τσάντα σας τώρα, εγώ να ψάξουμε στη τσάντα σας. Ναι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, πετάχτηκα στο. Εντάξει, εντάξει, ηρεμήστε και να τα βρούμε τα κλειδιά σας. Αφήκα το φούρνο πάνω. Αφήκα το φούρνο πάνω. Ελά, δεν βλέπω καλά. Να δοκιμάσουμε ξέρω, με μια κάρτα ή κάτι. Δοκίμασε εσύ με την κάρτα. Με μια κάρτα. Να βάλω τούτη. Αχ, αρέσει. Να πάω στο αυτοκίνητο να δω αν έβρω τα κλειδιά. Καλά, μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο. Ποια κυρία, γνωρίζετε την κυρία? Όχι, εγώ είχα ένα ραντεβού στον Τρίτον και άρχισα τώρα. Όπως έπρεπε να σταμάτησε. Ναι, την πόρτα και λίγο σπανίδε να δείξει. Επειδή το άφησε τα πράγματα στα μέσα, είπα έχω βρει να ψάξει στο αυτοκίνητο για τα κλειδιά. Τι άφηκε με τα μένα, τι βοηθήσω γιατί ήταν πολλά χωμένη. Άφηκε του λαλίτο. Τι βέβαια του ζούτου. Πού είναι η κυρία μου εδώ? Πήγε στο αυτοκίνητο τη αδρά κλειδιά. Δεν ξέρω, είναι έξω. Ναι, εσύ, γιατί πώς πήγε να ανοίξει την πόρτα? Δεν ξέρω, πέμπω και εσύ. Είπε μόνο να τη βοηθήσω και βοηθώ ότι. Περίμενε, δεν ρωτώ. Ωραία, η κυρία Ντρούλα δεν έφυγε. Η κυρία Ντρούλα είναι η κυρία που ήταν. Ναι, ήταν δαμέ και έφυγε. Και είπες να ανοίξει την πόρτα της? Και είπε μου να τη βοηθήσω να ανοίξει την πόρτα της γιατί χάσει την κλειδιά της, ναι. Και προσπαθώ με την κάρτα να την ανοίξω γιατί προφανώς δεν έχω τα κλειδιά της. Εγώ πήγα ραντεβού στον Τρίτο, δεν έχω καμία σχέση με την πολυκατοικία. Ανοίξα τώρα, θα χάσω να την πλέον.
Μισό λεπτό, γιατί πράττεις αδίκημα τώρα. Εγώ δεν πράττω αδίκημα. Μα τι λέτε κύριε, εγώ πέρα από την πόρτα σταμάτησε με πίνω στα σας. Να την βοηθήσω, τι να κάνω καθένας στη θέση μου. Προσπαθήσετε να διαρρήξετε την πόρτα μου. Όχι, καμία σχέση. Είπα μου να την βοηθήσω την πόρτα της, αν έχει τα λιθιά της, έχει τον κάσιν ανοιχτό, παρικοπλήθηκε. Προσπαθήκετε να κάνετε ότι είδα, δεν βλέπω ότι... Καλά κύριε Ζούλα, τι κάνετε, πέστε το ότι μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα σας. Όχι, είμαι όμως εσχόλυμα. Συγγνώμη μου, πέτασα να ανοίξετε την πόρτα σας, γιατί αφού και τον κάζει να ανοίξετε την πόρτα σας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είπε κυρία να ανοίξει την πόρτα σας. Όχι, γιατί μου το κάνω, ξέρετε, 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 υπάρχει κάποιο διαρρηκτή να το παραδεχτεί το πράγμα που μου λες τώρα. Φυσικά θέλω να το παραδεχτεί. Όχι. Σε παρακαλώ. Κάνε κάτι. Ποιο όνομα του θα λέτε να ανοίξουν το σπίτι. Συγγνώμη. Δεν θα πάει τίποτα. Α, συλλάβουμε. Συλλάβουμε. Περάστε έξω από το σανσέρ. Περάστε έξω από το σανσέρ, σε παρακαλώ. Πιένω από το σανσέρ. Συνάδελφε. Παρακαλώ. Συνάδελφε, να θέλω να... Έχουν τα κλικιά μου και μυαλό, πως. Είσαι άρρωστη, μάνα μου, είσαι άρρωστη, μάνα. Ηρεμήστε, παρακαλώ, ηρεμήστε. Είσαι άρρωστη. Αφού είναι τα κλικιά. Έτα βρίσκεις αυτό, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δεν σας ξέρω. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Να μιλήσεις το συνάδελφε μου, παρακαλώ. Γεια σας κύριε. Εμένα, ονομάζομαι Πολυξενισάρα, είχα ένα ραντεβού στον τρίτο όροφο στην πολυκατοικία Δαμέ, που εμείς η κυρία Τσοκύλιος, ξεχνάμε το όνομά του. Και όπως έμενα να μάθω σας στο αγαπητό ραντεβού μου, σταμάτησε με μια κυρία, ούτε που τι ξέρω. Ούτε και που τι ξέρω, κύριε. Ξέρω να μου λέει, Δημήτρη μου. 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 Ξέρω να μου λέει, να ανοίξω το σπίτι της για να πάει να ψάξει το αυτοκίνητο και όπως έπρεπε να ψάξει το αυτοκίνητο δεν πήγε ο συνάδελφος από το σπίτι μου. Ήθελε να προσπαθώ με μια πλαστική κάρτα να ανοίξω το πόρτα και σηκώθηκα να είναι αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ αναποδημένη, είμαι πάρα πολύ ασυχισμένη και πραγματικά δεν ξέρω τι πράγμα. Είναι μια απειλή. Σκέφτεσαι πολύ ώρα να τα πράγματα να δεις. Σε παρακαλώ, θέλω το τηλέφωνο. Όχι, δεν θέλω να το τηλέφωνο. Εγώ ξέρω τι είδα. Σε παρακαλώ. Πάρτε μέσα! Συνάδελφε, να συνεχίσουμε πολύ μας, σε παρακαλώ. Σε έξω παιδί! Παιδί, σου κούρι μου! Ό,τι λαλείς θα είναι αντίθεση στο δικαστήριο, λόγω ψήσεις το αυτό. Οκ, οκ. Κούρι μου, είσαι ξέρω, πολύ φορά θα δώσει. Είναι η Ελλήνη Σκομιόν, για όνομα του Θεού. Μπαίνεις έτσι να πάσεις τα... Εγώ σας είδα. Εγώ ξέρω τι είδα. Δημήτρη, Είσαι κυπηλαράς. Τι προσπαθείτε να κάνετε. Είσαι κυπηλαράς. Ωραία, ωραία. 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 Ωραία, ωραία.
ρίχνω έτσι μια βαθιά να ανάσαν όλοι. Πολύ ξένη μου. Ναι. Είμαι του Bars Attack. Τέλεια. Δεν πίστευκα ότι να καταφέρουμε να σου την στήσουμε, αλλά καταφέραμε παιδιά. Μπορώ παιδιά. Τούτη φάρσα είναι εμπνευσμένη, πραγματικά γεγονότα. Ωραία! Ποιος καημένος την έζησε την φάρσα? Εγώ ίδιος. 15 Αύγουστος εκλειώθηκα έξω από το σπίτι. Εντάξει, μια παράδοση που πήγε, εκλειώθηκα έξω από το σπίτι. Και μάθω μου να ανοίξω την πόρτα, και ανοίγω ασταστά και έρχεται πιο αστυνομική. Εθυμήθηκα το πρώτο κιλό, τούτο πρέπει να το κάνουμε φάρσα. Για τους φίλους που νομίζουν πως μόνο ο Χαμπιαούρης τα έκανε μουσκεμά, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε. Εντάξει, ρε παιδιά, όλοι είχαμε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Τι γίνεται όμως όταν παίζουμε σε μια δύσκολη μέρα της δουλειάς ενός άλλου? Ο Ηλίας μας είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός, όμως τίποτε δεν τον προετοίμασε για το τόσο δράμα. Τι γίνεται όταν ο παλαρισμένος υπάλληλος ενός βενζινάδικου δίνει έναν ολοκένουργιο νόημα στη φράση μπλήμα μέσα έξω, και ο Ηλίας μας διαπιστώνει ότι βρίσκεται εντελώς έξω από τα νερά του? Τώρα το πώς καταφέραμε να τον πάρουμε στην πεζίνα? Πανεύκολον. Απλά εμείς στείλαμε του κουπόνια με δωρεάν γέμισμα και είχαν πάνω ημερομηνία λήξης. Οπότε ο Ηλίας καρφωτός. Αυτή είναι μια φάρσα κατά παραγγελία από τους φίλους του με αγάπη. Anyway, φάρσο λεπτομέρειες παρακαλώ. Σου γεμώσω με 95, ναι. Να μου γίνεται, σκολάσαμε. Όχι, τώρα να πάει δουλειά. Τώρα να πάει δουλειά. Περάσεις τη γενέκα να δουλεύει και καλό. Έμα, γεννείς. Δουλεύει μόνο η γενέκα. Πάντως δεν έχει χτυγιόν το αυτοκίνητο σου, α. Συγγνώμη, πώς είναι τώρα να σε περιμένω, δεν το μίσα. Δώσ' μου, κυρία Σούζη, μου 5 λεπτά, κυρία Σούζη. Και βέλανες μου, εντάξει. Άντε, βιάζουμε. Εσύ που το... Σαντάδωσε, μην μπορώ να φανταστείς, έτσι κοστήκαν οι τρίχες στο μαγιό. Ας σου πω με το... Με το γέμο μας δικαιούσε και πλήμα. Και αν και χτυγιό. Βιάζουμε, δεν θα πω. Μα βιάζεσαι να πάει στη δουλειά, έτσι να πούνε. Ξέρεις μας εμάς τους Κυπρέους, αφού δικαιώσει τελευταία μέρα σήμερα, σου πλύνω 5 λεπτά, έχει κανένα. Μέσα έξω. Μέσα έξω, μέσα έξω. Κυρία μου, αν το πω άλλη μια φορά, να φωνάξω το μάστρο σου. Κυρία Σουζή, πει... Συγγνώμη. Εγώ βιάζω. Κυρία Σουζή, είπα σου 15 φορές. Ενάτο. Να τη θέλεις μέσα. Τώρα. Δεν γιώνε πια την κουβέντα. Άντε. Δεν θα μου θέλει να κάνω. Βέλανε με ρε κουμπάρε και γούτι, γούτζι, γούτζι, γούτζι. Το γίνεται άλλη φορά πριν λύσεις και το πιο γλυόρα. Κατάντησαμε την κυρία σου, την κυρία σου. Άρα σου πω κάτι εγκρίμα. Εγκρίμα. Μα τι σημαίνει. Να μου θέλετε κυρία σου, ζει. Τον τηλέφωνο. Κυρία σου, ζει κοφτήμα που την δουλειά μας. Κόφτη μα, πού τη δουλειά μας. Κύριε φίλε μου, δεν τη σχολάζω ρε φίλε. Έλα, μη δεύω. Α, ρε κουμπά, ρε μανώβησες ότι εγώ έτσι είμαι ο πελός.
Τα μου κάνω να σου πω, να σε καθαρίσω και σε. Άντε όλα, άντε να λέτε να μιλάμε. Να μιλάμε, μιλάμε. Ναι, δεν κάτσε, ναι, μιλάμε. Να μιλώσω, ρε. Άντε όλα, κάνω. Όταν κάνεις να ειδείτε. Έχει μάθει να έχει άλλη πιο κακή. Δεν σε ηλίθιε! Ήταν ωραία που σε καθάρισα! Δεν σε ηλίθιε! Τι συμβαίνει εδώ? Να κάνει πάλι τον πιο γλυκό! Συγγνώμη κύριε, τι συμβαίνει? Δεν μου συμβαίνει, ρε φίλε, ελούσε μα! Ποιο? Παρακαλώ, εκφράσει λίγο πιο χαμηλά. Ο κύριο δουλεύει κοντά μου 10 χρόνια. Είναι αδερφό. Αδερφό! Μάλιστα. Άρα σου το ίδιο νου! Κύριε, πρώτα απ' όλα, τι εμφάνιση είναι αυτή στην επιχείρησή μας? Ρε, πες καλά, ρε! Μήπως έχετε έρθει έτσι εδώ από πριν? Ναι, ρε φίλε, ξεκίνησα από σπίτι μου και είπα να πάω στην πεζίνα, να βάλω πεζίνα. Ας πάω βρεμένος. Προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε. Να σας εξηγήσω να μπήκε. Για εξήγαμε. Λοιπόν, έχετε έναν κύριο, ωραία, ο οποίος, ο νους του είναι 3,98. Δεν είναι... Παρακαλώ τις εκφράσεις σας λίγο πιο χαμηλές. Ναι. Μας ακούει και ο κόσμος. Έχουμε πει λίγο πάρα πολλά χρόνια. Σας παρακαλώ, εξηγήστε μου. Ας εξηγήσω. Ναι. Έπαναμε ένα αυτοκίνητο να πλύνουμε. Μάλιστα. Πολύ καλά. Δεν βγάζει τον η κυρία σου. Έλα, μπουρκέ. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα. Άστρι, ήρθατε. Ναι. Είπες τα! Καλυστήθηκες το! Ασέσαι το γυαλό ρε! Ασέσαι το ρε! Έκαμασαι όπως την... όπως του κατακλυσμού ρε! Να σου δίνω το αυτοκίνητο! Έτσι το μανότε! Να σου δίνω... Για να κάνει κάτι, ναι, μάλλον έχει λόγο. Πρώτον, μείνετε εδώ, ναι, θα δείτε λίγο αστυνομία, ναι, θα κανονίσουμε όλα. Αλλά ας πω κάτι. Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Με το που θα έρθει η αστυνομία εδώ, ναι, ναι, ναι. Εγώ ήδη θα έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες να στο κλείσω το μαγαζάκι. Ωραία. Πώς το λένε τον κύριο? Μπάμπος. Ο Μπάμπος. Ο Μπάμπος θα πάει και, εγώ και δεν θα, θα κάνει. Σου κάνω μήνυση, ναι, για δυσφήμιση. Για δυσφήμιση ότι... Έχεις έρθει εδώ επίτηδες, ναι, βρεγμένος, ναι, για να σπάσω την επιχείρησή μου. Να σπάσω την... Μάλιστα, ναι, την επιχείρησή μου, ναι. Νομίζεις ότι είμαι σοβαρή επιχείρηση. Δεν με νοιάζει τι είσαι να πούμε. Ο Μπάμπος είναι αυτός σοβαρός. Έχεις την επιχείρησή μου γιατί. Έχεις κάποιο λόγο? Εξήγησέ με. Να τις επιχειρήσεις σου. Είσαι πως από άλλη επιχείρηση. Εξήγησέ με, καταλάβω κι εγώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Τον Μπάμπο, δεν ξέρω. Θα... Άστε το λεπτό. Άστε το λεπτό. Μείνε εδώ και έρχεται για αστυνομία. Εντάξει. Και τι είμαι ο δικηγόρος. Να με τυμάσου. Είναι τυμάσου. Ευχαριστή είναι γι' αυτό. Φορά ξένη κύριο δε στη γη. Φορά ξένη κύριο δε στη γη. Φορά ξένη κύριο δε στη γη. Έμιλα. Η παραγωγή, ακόμα ένα χώρο, σας παρακαλώ. Ακόμα ένα χώρο. Εγώ τι σου έκανα, εμπρέξασαι. Εμπρέξασαι, δεν μου είναι. Τι λόγος και είναι. Δεν σε κλαίει, δεν με. Όχι, ρε φίλε. Απάρτη, πια. Όχι, ρε φίλε. Τρέμει. Έλα, πάμπο, έλα, σου σου ένα σάκι. Ε, σας άσε, θέλω μια αγκαλιά. Θέλω τηλέφωνο να πιω τηλέφωνο. Ένα τόκα. Μα δε, έμεινε. Νομίζω ένα μπανάκι το ήθελε. Κύριε Πανίκο μου, έλα να μην αμαρτήσει να μου γίνεται. Άρα μην έβγαζε πολλά. Δέχεσαι να έχεις έτσι πελάτες. Δέχεσαι να έχεις. Όχι, προς Θεού. Ε, μάλλα μου τούτοι πελάτες. Να δέχει αφού πελάτες. Πάμε την που το σφαγιανάκι της Κύπρου. Πότα. Παρτελόνι. Πρόσεξε. Γιατί εγώ θέλω να έρθετε μαζί μου. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου. Πραγματικά. Κύριε Μπάμπο. Ναι.
Στάχτερ μου την απειρπολιθώ που την έβα από το χάρ. Στάχτερ μου την απειρπολιθώ που την έβα από το χάρ. Όχι που το χάρ είναι, φίλε. Θέλω όχι που το χάρ είναι, φίλε. Ο Φίλιππος Κωνσταντίνος εκόντεψε να αξιάσει ζωταθιό του ονόματα όταν ανακάλυψε το μυστικό της επιτυχίας ενός κρεοπολίου που φημίζεται για τον νόστιμο κρέας του. Εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε παραπάνω για να μέσα σας χαλάσουμε την έκπληξη. Ας περιοριστούμε ότι ο καλλιτέχνης φυσά του και δεν κρυώνει. Μετά τη φαρσάνε δήλωσε μας πως ποτέ στη ζωή του δεν εφοηθήκε τόσο. Και ρε παιδιά, μιλούμε για ένα πλάσμα που είσαι μάνατζερ του το Θεοφάνους. Φαρσολεπτομέρειες παρακαλώ. Δεν πρέπει να είσαι εκεί. Πόσες θέλετε. Τώρα δεν μπήκες μέσα. Θέλουμε τίποτε άλλο. Α, είχες μου και κεϊμά, ναι. Ε, Τζακί. Όψε λίγο κεϊμά, ρε, κοινό. Σε παρακαλώ, έχω κρυώσει πάρα πολύ, έχω κρυώσει. Κλείς τη μαζέλα σου, λαλό σου, ρε. Κλείς τη μαζέλα σου. Θα βάλεις τον πίτσι μέσα. Ας βγω να μην δουλειά δική. Ό,τι θέλω κάνω εγώ. Όσοι δουλειά σου θα κάνω σε κύριε σου. Εγώ παγώσεις για μου την άλλη φορά να βγάλω. Μπάθαινε τίποτα. Άλλη φορά και ξεμισή ώρα. Μάστρε. Μάστρε. Μάστρε, δεν αντέχω άλλο μες στο ψυγείο. Αν δεν σταματήσεις, αν δεν σταματήσεις, δεν έρθω μέσα με κάνω. Όχι, όχι, μην έρθει με το πάλα. Μην έρθει με το πάλα. Άκουσες να πω σε κάτι. Δεν μπορώ τα μέσα με το ρίφτια! Έγινα και χωρί με φοβάμαι, Μάστρε! Άμα τους πεις κάτι, όχι δεν το ξέρεις, όχι ξέρουν τα παραπάνω, ξέρουν τα λύτερα, τα πράγματα κλειμένα. Μέσα στο ξύλο, δεν παθαίνει τίποτε. Δεν παθαίνει τίποτε, λέει. Μάστρε, είσαι εκεί! Ελάρτω μέσα και δεν ξέρω να μπορεί να γίνει ακόμα τσιπελάτες. Κλείς τη μαζέλα σου, κλείς τη μαζέλα σου! Όχι, όχι, σταματώ! Σιώπησε, απλά κρυώνει, σιώπησε! Μισό λεπτό και να καταλάβω τώρα, τι εννοείτε δεν μπορεί να πάρει. Θέλεις τίποτε άλλο. Όχι, τούτα θέλω, αλλά τι εννοείτε τι θα πάρει. Έτσι μόνο. Άι, το αμάρτημιο δεν πειράζει ακόμα. Δεν ξέρεις. Τα ακούω σε. Έσπασε μου ανέφρα. Πέμε τα μπορεί να κάνω. Έσπασε μου και τα ανέφρα. Πέμε και τώρα το κοπελού είναι μέσα ψυγείο μου, εκλεδεμένο στο ψυγείο. Τα σου παρακαλώ. Αν ακούει πελάτης, σε παρακαλώ κάποιος. Σε παρακαλώ, έχει πελάτης εκεί. Γιατί το φυκά, γιατί μου φωνάζει μες το κινητό. Εφωνάζει. Και αμήν να μάθει. Το όνομα σας. Το όνομα μου είναι Πάμπος. Κύριε Πάμπο, αν το παιδί δεν έχει φωνάζει, έχει πρόβλημα, αλλά. Πρόβλημα καθόλου. Αντέχει και άλλη φορά να δείξει μισή ώρα. Ε, παιδιά. Μα και κοίτα μιλάς του είτε όχι, έτσι και έτσι. Θέλεις τίποτε άλλο, θέλεις τίποτε άλλο. Έκαναμε σε μπριζολού, έτσι μια χαρά μπριζόλες, είμαστε εντάξει. Ε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μην πάει εκείνη. Θέλεις να μην πάει εκείνη. Θέλω να σας λέω. Έφτα μας, είστε από να κάνω μέσο μας. Όχι, έφτα μας, Αγαπάτε στο καλό, χάρηκα που με είδετε, χάρηκα που σας είδα. Με πρόσκυτο. Κύριε Πάμπο, γίνεται. Γίνεται και σας. Εγώ ανακατώνομαι στις δουλειές σου, ρε παιδί. Δεν θυμάμαι τη δουλειά σου, η δουλειά μου. Θυμάμαι ότι είσαι ένα κοπελίο στο ψυγείο που το λέω. Εντά μόνο να πάτε. Τι εννοείς, το κάτω πολύ μπορεί να σας υπέτσατε. Να μόνο να πάτε άλλο. Τα ρούκια έχουν τα μέσα κρεμμένα και κάνουν και κόκκομε και δηλαδή και μου σκομιρίζει ο κρέας. Κάμε στα πάω μου στο ψηφίδι, θα ρίξουν να φτιάξω, αλλά... Κύριε Μαρκο, μιλώνω. Να πάτε στον καλό, είναι την πόρτα κάνικα, ευχαριστώ σας πολλά. Όχι, εγώ αυτό δεν θα πεις πριστώ, γιατί είπα μου όλες είστε πολλά καλός, αλλά έτσι δεν είστε καλός. Τι καλός. Εγώ ήρθα για το κρέας, θα πω για το κρέας, σας εννοείται, αλλά... Εκείνη την πράγματα
τι πάσα να φέρει και βέβαια στο καλό. Οφείλω να συγχαρώ τον Φίλιππο Κωνσταντίνο, διότι μόλις ένιωσε ότι ο συνάνθρωπος του έχει ένα μικρό θεματάκι μέσα στο ψυγείο, έσπευσε να βοηθήσει. Μπράβο. Κοιτάξτε, ακούεις τόσα πολλά πράγματα, δυστυχώς, ναι. Που πραγματικά νόμιζα ότι κάποιος υπήρχε μέσα στο ψυγείο, από τη φωνή να σπούν, ότι με φώναζε και από αγώνα και τις σερβεστερίες, δηλαδή. Λόγιο, πού το κάνουμε το πράγμα, στην Κύπρο ειδικά του. Δεν το κάνουμε στην Κύπρο, το κάνουμε στο Φάσα. Φίλοι μου, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να γελάσετε όσο είναι εμείς. Δηλαδή εννοώ το συνεργείο, γιατί τα θύματα μένει με πολλά σίγουρος αν γελάσαν. Τέλος πάντων, να συνεχίζετε να μας παραγγέλλετε τις φάρσες σας στο email, στο Facebook, you know, για έναν άτομο που αγαπάτε ή όχι και τόσο. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη να είσαστε ψηλιασμένοι, γιατί μπορεί να σας την έχουμε στημένη. Μπορεί και όχι. Εντάξει, γράψαμε το δεύτερο. Ρε, μα να μπω το πλάνο που πιάνεις που ήταν άθεμα, ρε. Την άλλη φορά ζες με αυτό γιο, πας στη κελέ. Τώρα θα κάνω ρωσιτικό, δεν είναι να μπορεί να κάνεις. Ρε! Ιωάννα σου από 600 ευρώ. Νιώθω ότι έχανε νόκυλα. Νύχτα. Τι νύχτα καλό. Αν μένει καλή άσκηση, ακόμα είναι άλλη. Για πότε ανοίξει. Δεν μου πάρει περιπέτει, ναι. Έλα και βοήθεια. Ποιος είσαι όλα. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ να φωνάξω κανένα. Δεν θέλω αστυνομία τώρα. Μην εγώ. Δεν μπορώ. Εγώ μέσα με φυλακίδα μέσα. Και ένα κιλό να χάσω, είμαι ευχαριστημένος σήμερα. Σήμερα. Ναι. Είπαμε ότι είσαι ο καλύτερος. Έφερα του φαΐ να φάει το πρωινό του, γιατί δεν το έφαε. Και έφερα του το να φάει. Και έφερα τους πολλά ωραίες πέντες, αγάπη μου. Για όνομα του Θεού, είναι αυτό που κάνετε. Να βάλεις τσέλα, η γάτια λαφριά. Στο κάμω σκηνές για να δεις τα χορούς που θέλουμε. Και, αλλά, και ύστερα. Το σακ, σουμ. Σακ! Ξέρεις τα αυτά! Είπε μου για ένα λεπτό. Ήταν που λαλούσαμε.